σε αυτό το σημείο της εκπομπής θα μιλήσουμε, κρατήστε το αυτό, για τον πληθωπορισμό και το σχεδιασμό της πολιτικής των κομμάτων και των παρατάξεων εν ώψη των εκλογών. Είναι ένα άρθρο πριν 15 ημέρες του πολιτικού επιστήμονα του κυρίου Δημήτρη Σκουτέρη, που νομίζω ότι ξεχωρίζει, διότι ακριβώς είμαστε σε ιονή, πώς το λένε οι πολιτικοί, ιονή εκλογικό χρόνο. Όλα υπέρ του λαϊκού παράγοντα, όπως γράφει στο άρθρο του ο κύριος Σκουτέρης. Και θέλω να σας πω ότι με τσίγκλησε και ο πληθωπορισμός. Καλημέρα, κύριε Σκουτέρη. Καλή σας μέρα από Αθήνα. Καλημέρα στην Κρήτη, αλλά και καλημέρα στην Ελλάδα, γιατί ακούγεστε από παντού. Έχετε φανατικούς ακροάτες παντού. Να είστε καλά, κύριε Σκουτέρη. Εκτός Ελλάδος. Ο περισσότερος κόσμος συζητάει ακριβώς με πιο απλό τρόπο από τη συγκρότηση ενός άρθρου, αλλά με το ίδιο ακριβώς συνέστημα. Όλα υπέρ του λαϊκού παράγοντα κοντά στις εκλογές. Και εδώ θα έλεγα ότι το άρθρο είναι πριν 10 ημέρες, όμως είναι στην καρδιά αυτού που συζητάει πολλοίς κόσμος, διότι το 23 είναι έτος, όπως σωστά επισημαίνεται εισαγωγικά, εθνικών και αυτοδιοικητικών εκλογών στην πατρίδα μας, όπου όλα τα κόμματα και οι παρατάξεις ομνύουν στο λαϊκό παράγοντα. Κύριε Σαχίνη, πουλάμε. Όλα τα πολιτικά κόμματα και αρκετοί πολιτικοί πουλάνε. Mm-hmm. Τι πουλάνε? Αυτό που νομίζουν ότι χαϊδεύει τα αυτιά του απλού πολίτη. Ότι εγώ είμαι δίπλα σου, εγώ θα σε ακούσω, εγώ. Και ενώ η τεχνολογία, όπως γράφουμε στο άρθρο, η καινοτομία που έχει περάσει, ο τομέας πληροφορικής και επικοινωνιών, που στον 21ο αιώνα είναι ο κύριος τομέας, είναι η ατμομηχανία, αν θέλετε, της παγκόσμιας οικονομίας, μας δίνει ευκαιρίες και δίνει και ευκαιρίες και στα πολιτικά κόμματα να επικοινωνούν τα μηνύματά τους, να επικοινωνούν με τον κόσμο, να ενεργοποιούν το λαϊκό παράγοντα. Φοβάμαι πως δεν το κάνουν. Και δεν το κάνουν γιατί υπάρχει ένα φοβικό σύνδρομο απέναντι στον κόσμο, απέναντι στο λαό, απέναντι στην κοινωνία. Ποιο είναι αυτό το φοβικό σύνδρομο, που δεν είναι σημερινό, είναι, θα έλεγα, διαχρονικό. Mm-hmm. Ελάχιστοι πολιτικοί, και είναι αυτοί που ξεχώρισαν, αν θέλετε, και ακόμα αναφερόμαστε σε αυτούς, δεν φοβήθηκαν την κοινωνία, απέναντίας πήγαν με την κοινωνία. Και προσέξτε, δεν εννοώ ότι παρασύρθηκαν από την κοινωνία, γιατί αυτό είναι κάτι άλλο. Αυτός είναι κοινωνισμός, μακριά από εμάς. Είχαν έναν ανοιχτό διάλογο με την κοινωνία. Είναι πάρα πάρα πολύ σημαντικό. Και είναι κρίμα, ειλικρινά, όταν ο ίδιος αυτός ο λαός μας λέει, για παράδειγμα, στην τοπική αυτοδιοίκηση, τα παράπονά σου, πού είναι, κύριε Σαχίνη μου? Στον δήμαρχο. Πόσοι δήμαρχοι έχουν ανοιχτές πόρτες? Πόσοι δήμαρχοι, όταν σχεδιάζουν το οποιοδήποτε έργο μπορεί να γίνει στην περιοχή τους, παίρνουν υπόψη το λαϊκό παράγοντα? Τι έχουν κάνει γι' αυτό? Δηλαδή, εντάξει, φτιάξαμε τη διάβια. Πολύ σωστή κίνηση. Να ξέρουμε τι κινείται, πώς κινείται, να είναι όλα ανοιχτά. Από εκεί και πέρα, στο σχεδιασμό, είναι ανίκανος ο κόσμος? Είναι ανίκανη η κοινωνία? Δεν έχει πόρους η κοινωνία που θα μπορούσαν να συμβάλλουν, για να μιλήσουμε τώρα και για τον πληθωπορισμό? Ναι, ναι. Αυτοί οι πόροι που υπάρχουν, αυτή η τεράστια δύναμη που κάθεται κυριολεκτικά, επιτρέπεται? Τι είναι πληθωπορισμός? Πέστε το όσο πιο απλά γίνεται. Όσο πιο απλά γίνεται. Αναθέτουμε ή δίνουμε τη δυνατότητα στον κόσμο, σε συγκεκριμένες ομάδες ή στο πλήθος αορίστος. Χωρίς να είναι δηλαδή συγκεκριμένες οι ομάδες και τα άτομα, τους αναθέτουμε είτε να συλλέξουν κάποιες πληροφορίες, είτε να προτείνουν κάποιες λύσεις, είτε να γίνονται και τα δύο, είτε να ψηφίζουν. Αυτό προέρχεται το crowdsourcing, στα αγγλικά, που εμείς το έχουμε μεταφράσει ως πληθωπορισμό. Εμπεριέχει δύο έννοιες: την έννοια του πλήθους και την έννοια της εξωτερικής ανάθεσης καθηκόντων στο πλήθος, σε άγνωστο πλήθος ή σε μια συγκεκριμένη κοινότητα πολιτών. Η ανάθεση καθηκόντων, θα σας πει κάποιος, μάλιστα, προϋποθέτει και την ανάθεση εν λευκό, κάνω πολύ προσεκτικά τη χρήση,
οικονομικών πόρων είναι έτοιμο το σύστημα εξουσίας κάθε βαθμού, πρώτου, δεύτερου και πολιτικό, να αποκεντρώσει τη διάθεση οικονομικών πόρων οι τοπικές κοινωνίες, οι πιο διευρυμένες και ακόμη μεγαλύτερες, αν θέλετε να ψηφίζουν ακόμη και προϋπολογισμό. Έχω υπόψη μου το μοντέλο στην Καταλωνία της Βαρκελόνης, όπου ο κεντρικός δήμος είναι ο στρατηγός, αλλά το παιχνίδι ακόμη και οικονομικά το κάνουν τα τοπικά κοινοτικά, ας τα πούμε έτσι, για να καταλαβαίνει ο κόσμος, συμβούλια. Αυτά βγάζουν, παίρνουν το κονδύλι και αυτά βγάζουν τον προϋπολογισμό, και δεν μπορεί η κεντρική διοίκηση του Δήμου να πει «Όχι, δεν το περνάω γιατί είναι δικό σου, είναι δικό του τέλος». Μπορεί να συμβεί αυτό στην Ελλάδα? Έχω την αίσθηση ότι μπορεί να συμβεί, και ειδικά η νέα γενιά είναι έτοιμη. Οι προηγούμενες γενιές δεν είναι έτοιμες, οι οποίες είναι βουτυχμένες μέσα στη λαμογιά. Εννοώ γενιές πολιτικών, έτσι. Ναι, σαφές αυτό που λέτε. Αυτό εννοώ. Τα νέα παιδιά, οι νέοι άνθρωποι, ναι, βεβαίως. Όταν, κύριε Σαγίνη, σε έναν μικρομεσαίο ή σε ένα μεσαίο δήμο της Αττικής, γιατί από εκεί μπορώ να πάρω ένα παράδειγμα, ο υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος μιας παράταξης είναι διατεθειμένος και εξοδεύει 10.000 ευρώ για να εκλεγεί. Δεν σας προβληματίζει αυτό? Αν θεωρείς ότι ένα δημοτικό συμβούλιο έχει 45 άτομα και κατέβηκαν 400 υποψήφοι με 5 έως 10.000 ευρώ που μπορεί να έχει ξοδέψει ο καθένας, αντιλαμβάνεστε τι συμβαίνει? Για ποιο λόγο να ξοδέψει χρήματα για να εκλεγεί? Και αν αλλάξουμε σκάλα και πάμε στα αμιγώς πολιτικά, τα ποσά πολλαπλασιάζονται. Δεν το συζητώ. Το ξέρετε, εσείς είστε δημοσιογράφος και έκριτος. Μάλιστα, θυμόσαστε και από πολύ παλιά ότι για να σε βγάλει, δεν θέλω να πω, το οποιοδήποτε συστημικό κανάλι, ζητούσε κάποια χρήματα για να σε έχει στο παράθυρο κάποια συγκεκριμένα λεπτά. Προκειμένου να αποκτήσεις τι να αποκτήσεις? Να σε γνωρίσει ο κόσμος? Είναι η ευκαιρία μέσα του πληθωπορισμού. Πόσα πολιτικά κόμματα έχουν ζητήσει την άποψη της κοινωνίας? Και λέτε εσείς εδώ, και μένω σε αυτό, γιατί για μένα ήταν ένα από τα άρθρα έκπληξη, ευχάριστη έκπληξη εννοώ. Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ. Λέτε πριν 10 μέρες ότι εδώ, με την έκρηξη της τεχνολογίας πληροφορικής, που για άμα είναι να σε παρακολουθήσουν ή να σου βάλουν ιό, είναι όλοι μανούλες. Λοιπόν, αντί να ανοίξει αυτή η σχέση κόμματος, κοινωνίας και κράτους, που ο Έλληνας από την απελευθέρωση και μετά έχει μια άλλη αίσθηση για το πώς τους συμπεριφέρεται το κράτος. Δεν θέλω και το γερμανικό πρότυπο. Εγώ, κύριε Σκουτέρη, θέλω να είμαι δίκαιος. Δεν θέλω ότι το κράτος είναι κάτι ουδέτερο. Ποτέ δεν είναι ουδέτερο. Ουδέτερο, και με συγχωρείτε, το κράτος είναι ένας κοινωνικός μηχανισμός. Μάλιστα. Είναι ένας θεσμός. Και ως θεσμός υπηρετεί συγκεκριμένα συμφέροντα. Αυτό είναι λυμμένο εδώ και αιώνες πλέον. Ναι, εντάξει, στις κοινωνίες. Ξέρετε ότι πάνε άλλες αντιλήψεις σε κάποιες κοινωνίες. Όμως θέλω να σας ρωτήσω, πώς το ερμηνεύεται το γεγονός ότι αντί λοιπόν με τη χρήση τεχνολογίας να ανοίξει αυτός ο διάλογος, που αν θέλετε είναι και ένας από τους πυρήνες, συστατικό στοιχείο μιας δημοκρατίας, λέμε τώρα, αντί να ανοίξει, έρχονται εκ του άνωθεν τα γνωστά επικοινωνιακά μηνυματάκια από όλους, και η από κάτω απλά πρέπει να είναι ο δέκτης του πομπού. Ανάστροφα δεν πάει. Δυστυχώς δεν υπάρχει μια αμφίδρομη επικοινωνία μεταξύ της λαϊκής βάσης του κάθε κόμματος, ή αν θέλετε και των τοπικών κοινωνιών ή και της κοινωνίας ελληνικής ευρύτερα, με τα πολιτικά κόμματα, να υπάρχει μια αμφίδρομη σχέση αλληλό ενημέρωσης, αλληλό τροφοδότησης και κυρίως αλληλό σεβασμού. Εδώ έχουμε μια ευθεία παραβίαση ατομικών δικαιωμάτων, κύριε Σαχίνη. Άλλοι αποφασίζουν και επιβάλλουν τις αποφάσεις τους. Πάμε να δούμε όμως τον λόγο για τον οποίο γίνεται. Εξυπηρετούν συμφέροντα. Είναι δεδομένο. Δηλαδή, η σημερινή πολιτική ελίτ είναι δυνατόν να μπορεί να στέκεται, εάν δεν εξυπηρετήσει τα συμφέροντα της αστικής μεταπρατικής, της κομπραδόρικης, όπως έλεγε ο Ανδρέας Παπανδρέου, αστικής άξης της Ελλάδας, δεν μπορεί να σταθεί. Αυτό κάνει. Θέλετε να το δείτε? Δείτε το στην ενέργεια, για παράδειγμα.
Δείτε ποιες οικογένειες και ποιες δυνάμεις οικονομικές ελέγχουν την ενέργεια. Πολύ απλά. Πώς ξαφνικά αρχίζουμε και πληρώνουμε τεράστια ποσά. Δεύτερο, δείτε το στη διαχείριση της αλυσίδας τροφοδοσίας στο επίπεδο της κοινωνίας. Είναι δυνατόν στην Ελλάδα που παράγει ό,τι παράγει το παραγόμενο προϊόν, το ελληνικό, στο σούπερ μάρκετ να είναι 1,5 και 2 φορές, το έχετε πει κι εσείς, ακριβότερο από ό,τι είναι στο Λονδίνο ή στη Γερμανία. Ποιοι είναι αυτοί που κερδίζουνε? Είναι γνωστοί, είναι γνωστές οι οικογένειες. Οι 10 οικογένειες οι οποίες τοποθετούν στην ουσία κάποιους επικεφαλής στα κόμματα και σε όλα τα κόμματα, έτσι. Ναι, προφανώς. Εσείς κάνετε την παρατήρηση επιστημονικά. Δεν μπαίνετε στα κομματικά. Αυτά είναι κάποια θέματα. Πείτε μου. Εμένα με ενδιαφέρει το εξής, κύριε Σαχίνη μου. Με ενδιαφέρει η κινητοποίηση του λαϊκού παράγοντα. Δηλαδή, πρέπει επιτέλους το 120 του Συντάγματος και η πρόνοια του 120, ότι το παρόν Σύνταγμα επαφίεται στον πατριωτισμό των Ελλήνων, όσες φορές τολμούν κάποιοι, όπου και να βρίσκονται, σε οποιαδήποτε βαθμίδα εξουσίας και να βρίσκονται, εάν ποδοπατούν και καταπατούν το Σύνταγμα, να κινητοποιείται και ο λαϊκός παράγοντας απέναντι σε αυτό. Δεν είναι δυνατόν να τα αφήνουμε έτσι. Πείτε μου, σας παρακαλώ, νιώθετε, αισθάνεστε ότι εδώ που έχουμε φτάσει εξ αυτών των λόγων που περιγράφετε και που δεν θα είναι μόνο αυτή, φαντάζομαι, το λεγόμενο κομματικό σύστημα της χώρας, η κομματοκρατία όπως λένε κάποιοι, εκλεγμένες μοναρχίες όπως λέει ο αγαπημένος μας εδώ ο κύριος Κοντογιώργης, έχουν αποκοπεί πια όχι μόνο από το σώμα της κοινωνίας αλλά και από το ίδιο το κράτος και τις όποιες θεσμικές του με τις ατροφίες λειτουργίες. Αισθάνονται υπεράνω? Κοιτάξτε, σε ό,τι αφορά την κοινωνία είναι αποκομμένη, αυτό είναι βέβαιο. Σε ό,τι αφορά το κράτος έχω την αίσθηση ότι το διαχειρίζονται. Και εδώ πέρα έχουμε τη σύγκρουση δύο δυνάμεων. Αφενός αυτών της κομματοκρατίας και αφετέρου της γραφειοκρατίας που η ίδια η κομματοκρατία στο βάθος του χρόνου έχει δημιουργήσει μέσα στο ελληνικό κράτος. Θέλω να απαντήσετε σε μερικά ερωτήματα κρατών και θα επανέλθω στον πληθωπορισμό και πώς, κατά τη γνώμη σας, θα μπορούσε να γίνει στην πράξη αυτό ή να απαιτηθεί. Mm-hmm. Λέει εδώ ο Λεωνίδας από τα Γιαννιτσά. Καλημέρα στον εκλεκτό καλεσμένο σας. Για ποιους πολιτικούς μιλάμε? Αυτοί που πίσω από τη διάλυση παιδείας έχουν τα ιδιωτικά εκπαιδευτήρια, αυτοί που πίσω από τη διάλυση του συστήματος έχουν τα ιδιωτικά θεραπευτήρια κτλ. Η λεγόμενη πολιτική σε αυτή τη χώρα, κατά τη γνώμη μου, λέει η κύριε Σκουτέρη, ο φίλος ο Λεωνίδας, είναι η απόγονη των Κοτσαμπάσιδων. Είναι δυνατόν αυτοί που έτρωγαν τις άρκες της χώρας ξαφνικά να μας σώσουν? Εφόσον δεν ελέγχονται, θα πουλήσουν τα πάντα. Το συμμερίζεστε? Κοιτάξτε, σας είπα προηγούμενα ότι συμμερίζουμε σε σημαντικό βαθμό την άποψη του ακροατή μας. Σε σημαντικότατο, μάλιστα, βαθμό. Ισχύει ότι δυστυχώς ο κοτζαμπασισμός έχει περάσει ακόμα. Αυτές οι 4, 5, 10 οικογένειες τι κάνουν που αναφέραμε προηγούμενα. Αλλά, παράδειγμα, μίλησε ο ακροατής μας για την παιδεία, για την υγεία. Εγώ θα σας πω ένα παράδειγμα μόνο. Πόσες γυναικοκτονίες είχαμε τα τελευταία 3 χρόνια? Mm-hmm. Γιατί δεν τολμάνε να προσδιορίσουν και να αποδεχθούν τον όρο γυναικοκτονία σε επίπεδο πλέον νόμου? Δεύτερο, γιατί δεν συζητούν τις αιτίες της γυναικοκτονίας? Και θέλετε να πάμε για λίγο παραπέρα? Ήταν η κυρία Κεραμίνος και ο κύριος Μητσοτάκης αυτοί που αφαίρεσαν την κοινωνιολογία από μάθημα εισαγωγικό για τα ΑΕΗ και έβαλαν τα λατινικά? Τι γινόταν με την κοινωνιολογία? Τι μάθαιναν τα παιδιά μας στο σχολείο? Είχαν μια διαφορετική προσέγγιση. Αλλά ο κύριος Βορύδης είχε πει ότι ιδεολογικά πρέπει να απαντήσουμε και θα πρέπει να γίνουμε κυρίαρχοι ιδεολογικά και τους ενοχλούσε η κοινωνιολογία. Και βεβαίως, δικαίως το λόγο ο κύριος Βορύδης έλεγε αυτά που έλεγε. Εμείς γιατί τα αποδεχόμαστε?
Άλλη ερώτηση για τον κύριο Σκουτέρη από τον Γιάννη από την Αθήνα. Με ποια μέθοδο μπορεί να υπάρξει αυτή η διαφοροποίηση συμμετοχή ο πληθωρισμός όταν ακόμη και η έννοια του δημοψηφίσματος στην Ελλάδα είναι σχεδόν απαγορευμένη και όταν η σχεδόν απλή αναλογική στις βουλευτικές εκλογές θεωρείται ως παράγοντας μη σταθερότητας? Θα σας απαντήσω μέσα από ένα παράδειγμα που πριν μερικά χρόνια είχε κάνει ο Δήμαρχος Λειψών, ο Σπύρος ο Μπενέτου. 750 κάτοικοι στους Λειψούς, βέβαια. Υπέροχη η Λειψή, να πούμε, βέβαια. Υπέροχη, όπως και ο Τάσος Αλιφέρης, ο συγχωρεμένος ο Δήμαρχος της Στήλου. Τι κάνανε λοιπόν αυτοί οι άνθρωποι, οι οποίοι ήταν πραγματικά φωτισμένοι? Είχανε Δημοτικό Συμβούλιο αύριο, σήμερα κάνανε Λαϊκή Συνέλευση. Μαζεύανε όλους τους πολίτες και συζητούσαν τα θέματα. Και τους καλούσαν να πούν όχι μόνο την άποψή τους, αλλά και να τοποθετηθούν, δηλαδή να ψηφίσουν. Ποιος Δημοτικός Σύμβουλος θα τολμούσε να πει όχι μετά στο Δημοτικό Συμβούλιο? Αυτό έχετε την αίσθηση ότι δεν μπορούμε να το στήσουμε, κύριε Σαγίνη? Πώς? Μέσω πληθωπορισμού βεβαίως μπορούμε να το στήσουμε. Καταρχήν έχουμε συνοικίες. Έχουμε τα συνοικιακά συμβούλια, θα μπορούσαμε να έχουμε. Έτσι. Τα έχουμε καταργήσει στην ουσία αυτά. Αλλά θα μπορούσαμε να τα ενεργοποιήσουμε. Μπορούμε να ενεργοποιήσουμε όλα τα παιδιά που ασχολούνται με την πληροφορική. Μπορούμε να ενεργοποιήσουμε όλους τους ανθρώπους που ασχολούνται με τα social media. Εγώ θα ήμουν πολύ ευχαριστημένος αν ελάμβανα από το Δήμο μου, από τον πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου, τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, εγκαίρως βεβαίως, όχι δύο μέρες ή τρεις μέρες πιο μπροστά, και καλούμε να εκφράσω άποψη. Μπορούν να γίνουν φόρμες. Δηλαδή, όταν λέμε ότι ο τομέας πληροφορικής και επικοινωνιών έχει προχωρήσει, έχουμε τη δυνατότητα να στήσουμε πλατφόρμες. Το θέμα ξέρετε που είναι, που έγκυται, στην πολιτική βούληση. Το θέλουμε? Θα σας φέρω ένα παράδειγμα, σε κάποιον Δήμο. Το 70-80% της έκτασης των πλατιών του το έχει μετατρέψει σε παιδικές χαρές. Και όχι, και λέω λίγο το 70%, το 80%. Τι είναι όμως η πλατεία? Η πλατεία για κάθε περιοχή είναι χώρο συνάθρησης κοινού, κύριε Σαχίνη. Εάν μπλοκάρω το χώρο συνάθρησης κοινού, εντάξει τώρα είδαμε για παράδειγμα στην Τουρκία και στην Συρία τις καταστροφικές συνέπειες ενός σεισμού. Τι μας λέγανε εμάς εδώ πέρα στην Αθήνα με τους σεισμούς μεγάλους που είχαμε στη δεκαετία του 90 και του 80? Να βγείτε έξω στις πλατείες. Σε ποια πλατεία να πάω όταν το 80-90% το έχει κάνει ο όποιος δήμαρχος παιδική χαρά και προσφέρει, έτσι? Ρώτησε τους κατοίκους της περιοχής του. Συμμετείχε κάποιος στην όλη διαδικασία, στον όλο σχεδιασμό? Και έστω ότι δεν το κάνουν αυτό, υπάρχει η διαδικασία που προβλέπεται από τον νόμο του απολογισμού. Πόσοι δήμαρχοι στη διετία έχουν κάνει απολογισμό έργου, κύριε Σαχίνη μου? Ουσιαστικό, όχι να διαβάζω σε βέβαια, μάλιστα. Ουσιαστικό, προφανώς. Μάλιστα. Για να περιοχή. Έχουμε λοιπόν τις δυνατότητες. Θα σας πω ένα άλλο παράδειγμα. Υπάρχουν τα παιδιά των 17 και 18 χρόνων που πηγαίνουν στο σχολείο και οι οποίοι είναι ψηφοφόροι, έτσι. Έχει ρωτήσει κανείς τα παιδιά αυτά για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν στην παιδεία? Έχουν ρωτήσει. Να προχωρήσω μόνο για το κτηριακό. Τα έχουν ρωτήσει τα παιδιά? Που την ευθύνη του κτηριακού το έχει ο κάθε δήμος, έτσι. Τους έχουν βάλει σε μια διαδικασία να προτείνουν λύσεις. Εάν μπείτε στα φροντιστήρια, τα οποία προετοιμάζουν και στην ΟΕΦΕ, που προετοιμάζουν τα παιδιά για να δώσουν πανελλαδικές, θα δείτε ότι μία από τις εκθέσεις που τους βάζουν να γράψουν είναι ότι υποτεθείστε πως έχετε τελειώσει το σχολείο και βρίσκεστε με τον Υπουργό Παιδείας και ή τους στέλνετε μια επιστολή στον Υπουργό Παιδείας τώρα που έχετε τελειώσει το σχολείο, τι θα του προτείνατε για να λυθούν τα προβλήματα της παιδείας. Μάλιστα. Αυτό γιατί δεν το κάνουμε στην πράξη? Και θα πρέπει να τα προετοιμάζουμε μόνο για τις πανελλαδικές, για το πώς θα απαντούσαν σε μια τέτοια έκθεση, πώς θα γράφανε μια τέτοια έκθεση? Έχουμε ζητήσει την άποψή τους? Έχουμε ζητήσει την άποψη των γονείων και δεν μόνο που είναι μέλη της σχολικής κοινότητας, των διδασκόντων? Ή πηγαίνουμε μόνο και στέλνουμε, για παράδειγμα, τους ξυλουργούς που δουλεύουν στο Δήμο ή τους ελαιοχρωματιστές
Και έτσι λύνουμε το πρόβλημα. Εμβαλωματικές λύσεις, κύριε Σαχίνη, είναι αυτές. Λέει εδώ ο φίλος μου ο Βασίλης, καλημέρα στον κύριο Σκουτέρη. Τι σημαίνει αυτό που λέμε να γιώνουμε τα κόμματα με την κοινωνία? Τα κόμματα κανονικά δεν δημιουργούνται από τα κάτω. Το κανονικό είναι σχετικό. Είναι σχετικό. Είναι πολύ σχετικό. Μπορεί και να μην γίνονται, να μην δημιουργούνται από τα κάτω, αρχικά τουλάχιστον. Στην πορεία όμως, αλίμονο εάν δεν γιωθούν με την κοινωνία. Αλίμονο τους. Υπάρχει όμως αυτό που σας είπα στην αρχή της συζήτησής μας, κύριε Σαχίνη. Υπάρχει κλασική φοβία. Φοβία ποιον? Συγγνώμη, αν μου επιτρέπετε. Θυμάμαι χαρακτηριστικά βουλευτές και υπουργούς πριν από πολλά χρόνια, αρκετά χρόνια, να πηγαίνουν στην Ομόνοια 12 η ώρα το βράδυ για να πάρουν τις εφημερίδες τις επόμενες ημέρες τις πρωινές για να δουν εάν θα τους έχουν κρεμάσει τα μανταλάκια ή όχι. Μάλιστα. Το άγχος. Αυτό. Μια μορφή, ας το πούμε, όχι λογοδοσία και λογοδοσία, κριτικής. Ακριβώς. Το φοβόντουσαν. Να σας φέρω ένα απλό παράδειγμα. Γνωρίζετε τι είναι ο θαλάσσιος χωροταξικός σχεδιασμός? Με 16.000 χιλιόμετρα σχεδόν ακτογραμμή, με 5 με 6.000 νησιά, και όχι μόνο νησιά, έτσι και βράχους και όλα αυτά. Είναι μια διρεκτίβα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την οποία την είχε περάσει η Μαρία Δαμανάκη. Ενσωματώθηκε στο ελληνικό δίκαιο. Από εκεί και πέρα, ενώ προέβλεπε μια διαδικασία bottom-up, δηλαδή προτάσεων, δηλαδή οι τοπικές κοινωνίες να προτείνουν για το τι θέλουν, ποιες χρήσεις θάλασσας θέλουν, όπως κάνουμε τις χρήσεις γης, είμαστε υποχρεωμένοι να έχουμε και τις χρήσεις της θάλασσας, και εσείς ειδικά στην Κρήτη θα αντιμετωπίσετε πολύ σύντομα αρκετές συγκρούσεις με το που θα ξεκινήσουν, αν θα ξεκινήσουν η ιστορία με τους υδρογονάνθρακες, και μακάρι να γίνει, να τελειώνουμε, να ξεκινήσουν. Εκεί θα δείτε συγκρούσεις για το πού, πώς θα πρέπει να κάνω συγκεκριμένα πράγματα μες στη θάλασσα και πώς θα τα διαχειριστώ. Έχετε δίκιο. Και πού θα το κάνω το λιμάνι, κύριε Σαχίνη? Έχω 850 περίπου λιμάνια σαν Ελλάδα, το ξέρετε. Έχετε 880 λιμάνια. Μην κουράζεστε όμως, κύριε Σκουτέρη. Εδώ είναι ενσωματωμένη στο εθνικό δίκαιο κοινοτική οδηγία για αλλιευτικές ζώνες και η χώρα δεν έχει τρεις δεκαετίες αλλιευτικές ζώνες. Έχει λιβύει, ρημαγμένη. Ακριβώς. Τι ψάχνετε τώρα? Ακριβώς. Ναι, αλλά κοιτάξτε να δείτε όμως. Ο θαλάσσιος χωροταξικός σχεδιασμός, για παράδειγμα, δίνει ζωή στο νησί. Δίνει ζωή στην παραλία, δίνει ζωή σε ένα βάθος 50 χιλιόμετρων από την παραλία και από την κάθε παραλία, όπου ζει το 70 με 80% του πληθυσμού μας. Κύριε Σκουτέρη, μου λέει εδώ Σπύρος, τι ψάχνετε, λέει. Εδώ δεν μπορούμε να συνεννοηθούμε. Ωραίο παράδειγμα. Αν τα δέντρα ανήκουν στο Δήμο ή στην περιφέρεια, αν ο δρόμος είναι δημοτικός, περιφερειακός ή εθνικός, πιστεύετε, λέει, ότι μπορεί να βγάλουμε άκρη? Λοιπόν, προσέξτε τώρα. Αν τολμούσε κάποιος δήμαρχος ή ο περιφερειάρχης ή οποιοδήποτε περιφερειάρχης ή οποιοδήποτε βουλευτής ή οποιοδήποτε, οποιοδήποτε πολιτικό κόμμα και ενεργοποιούσε τους κατοίκους που μένουν πάνω σε αυτόν τον δρόμο, δεξιά-αριστερά τον δρόμο ή πλησίστια τον δρόμο, και τους ζητούσε την άποψή τους για το τι θα έπρεπε να γίνει ή αν θα έπρεπε να υπάρχουν δέντρα ή όχι, ή ποιο θα έπρεπε να είναι το μήκος του πεζοδρομίου, ή τι είδους πεζοδρόμιο θέλω. Δηλαδή, αν έβαζα συμμέτοχο τον άνθρωπο που αυτός τρώει το πρόβλημα στο κεφάλι, δεν θα τολμούσε κανένας γραφειοκράτης πρώτο, δεύτερο, δεν θα τολμούσε κανένας πολιτικάντης, και τρίτο, δεν θα τολμούσε κανένα επίπεδο εξουσίας, είτε είναι πρωτοβάθμιο δήμος, είτε δευτεροβάθμιο περιφέρεια, είτε τριτοβάθμιο κυβέρνηση, να φέρει αντίρρηση σε αυτό που ο κόσμος θα είχε προτείνει. Ενώ τώρα αποκόπτοντας τον κόσμο πλήρως από αυτή τη διαδικασία. Έτσι, μπράβο. Μάλιστα. Ακριβώς αυτό συμβαίνει. Τον φοβόμαστε, τον κόβουμε, τον κόσμο. Ο κόσμος τι είναι? Αντικείμενο προς διαχείριση. Τίποτα άλλο.
Λέει εδώ άλλος φίλος, ο Ηλίας, από τη Λαμία. Το ότι κάνουν έργα στις πόλεις με πλατείες, χώρους πρασίνου, χωρίς πράσινο. Πού το πάτε, λέει. Κατά τα άλλα, πράσινη ανάπτυξη και πράσινα άλογα. Καταλαβαίνετε, λέει, τι γίνεται. Άλλος φίλος. Ποιος... Έχει δίκιο ο φίλος μας από τη Λαμία και να σας πω ένα πραγματάκι μόνο, αν μου επιτρέπετε. Ναι, ναι, βεβαίως, βεβαίως. Γιατί το έχω συζητήσει και με κάποιους τεχνικούς, ας πούμε. Γίνονται διάφορα έργα. Γίνονται έργα ομβρίων σε διάφορες περιοχές. Κανένας μα κανένας δεν έχει σκεφτεί να σταματήσουν να ρίχνουν τα όμβρια στη θάλασσα. Να κάνουν υπόγειους θαμιευτήρες κάτω από τις πλατείες. Να συγκεντρώνουν το νερό και να το χρησιμοποιούν για την άρδευση, κύριε Σαχίνη μου. Απλά πράγματα. Απλά πράγματα. Τι λέτε, εδώ γίνονται στο Ηράκλειο τώρα εμβληματικά αθλητικά έργα με τα όμβρια στη θάλασσα. Και είναι εμβληματικά. Τι ψάχνετε. Και μιλάμε τώρα για νησί, έτσι. Ναι, ναι. Λέει άλλος φίλος εδώ, κύριε Σκουτέρη, καλά τα λέτε εσείς. Αλλά ποιος δήμαρχος, ποιος περιφερειάρχης και ποιος πολιτικός. Κομματόσκυλα είναι, έτσι το γράφει, της εκάστοτε περιοχής. Θέλω να σας το πω λίγο διαφορετικά. Μήπως γι' αυτό διαλύσαν τις κοινότητες. Είναι το ίδιο να λαδώνεις 60 προέδρους σε μια ενότητα από το να λαδώνεις 3 δημάρχους ή μπαρμπέρις, όπως σου έλεγε ο Κολοκοτρώνης. Εντάξει, τώρα δεν έχω τοποθέτηση πάνω σε αυτό. Συγχωρείτε. Εγώ, για μένα, ναι. Το βασικότερο ζήτημα, κύριε Σαχίνη, είναι η κινητοποίηση του παράγοντα αυτού. Και δείτε κάτι. Στο εξωτερικό αυτή τη στιγμή ο πληθωπορισμός λειτουργεί πολύ σοβαρά σε ό,τι αφορά το κομμάτι της οικονομίας, που και αυτό θα μπορούσε να λειτουργήσει στην Ελλάδα. Υπάρχει για παράδειγμα πλατφόρμα με ένα εκατομμύριο σχεδιαστές σε παγκόσμιο επίπεδο, έτσι, ένα εκατομμύριο σχεδιαστές, όπου μπορεί να απευθυνθεί οποιαδήποτε εταιρεία ή οποιοδήποτε πολίτης ενδιαφέρεται να έχει, ας πούμε, μια ιστοσελίδα δικιά του. Μπορείς να απευθυνθείς σε αυτή την πλατφόρμα και να πάρεις απόψεις από σχεδόν ένα εκατομμύριο, εάν αντιδράσουν όλοι, ανθρώπους. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό, τι δύναμη είναι. Ξέρετε τι δύναμη οικονομική μπορεί να έχει ο κάθε δήμος ή κάθε κοινότητα, εάν αξιοποιήσει το δυναμικό αυτό. Δηλαδή, στο σχολείο που κάνουν τα παιδιά πολιτική οικονομία, όσοι κάνουν, ή στα πανεπιστήμια, στα πρώτα έτη, μαθαίνουν για το λεγόμενο οικονομικό πρόβλημα. Όπου έχουμε λιγότερους πόρους από αυτούς που χρειαζόμαστε για να ικανοποιήσουμε περισσότερες ανάγκες, τις διαρκώς αυξανόμενες ανάγκες μας. Και εμείς έχουμε τους πόρους και τους αφήνουμε έτσι. Δεν αξιοποιούμε τους πόρους. Είναι μια διαδικασία που όποιο πολιτικό κόμμα, όποια αυτοδιοικητική παράταξη το πάρει πάνω της, θα έχει μόνο όφελος. Θα πρέπει να σταματήσουν να φοβούνται, να θυμηθούμε και αυτό που έλεγε και ο Μάο. Αφήστε όλα τα λουλούδια να ανθίσουν επιτέλους. Πονηρές κουβέντες λέτε τώρα, μην είναι κινέζικος δάκτυλος. Η Κίνα δεν είναι της μοδός τώρα. Αστειεύομαι, λάτε. Εντάξει, και εγώ το ίδιο. Κύριε Σκουτέρη, έχετε δίκιο. Κύριε Σκουτέρη, λέει εδώ ο φίλος μου ο Σπύρος, η πρόταση για ενεργή συμμετοχή των πολιτών στις διεργασίες των κομμάτων της πολιτικής αυτοδιοίκησης δεν μπορεί να έχει κατά τη γνώμη του την όποια μορφή αποδυτικότητας από τη στιγμή που αποτελούν μικρογραφία της αντίστοιχης εκάστοτε κυβερνητικής πρακτικής, όπου ο Πρωθυπουργός εφαρμόζει τις επιλογές του και μέχρι και οι βουλευτές ως μειόφυλαν ακολουθούν τυφλά. Άρα η αλλαγή θα πρέπει να έρθει από το κυβερνητικό μοντέλο με κάποια βήματα προς την άμεση δημοκρατία, η οποία πλέον είναι εφικτή με τις τεχνολογικές δυνατότητες. Αλλιώς θα έχουμε δημοκρατική εκτόνωση που οδηγεί σε απογοήτευση, όπως άλλες πρωτοβουλίες, π.χ. η δημόσια διαβούλευση. Θα μου επιτρέψει ο αγαπητός Σπύρος. Ακροατής, ο Σπύρος, να διαφωνήσω κάθετα. Και θα εξηγήσω τους λόγους. Καταρχήν τον ευχαριστώ ειλικρινά γιατί μας έδωσε ένα στοιχείο στο οποίο θα πρέπει να μας προβληματίσει. Μας έδωσε στοιχεία μάλλον. Τροφοδοτεί μια συζήτηση ο άνθρωπος και είναι πάρα πολύ σημαντικό. Καταρχήν, τα κόμματα δεν στείνονται μόνο από πάνω. Το είπαμε και προηγούμενα. Στείνονται και από πάνω, αλλά στείνονται και από κάτω. Δεύτερο, δεν συνδέω προσωπικά το θεσμό του πολιτικού κόμματος με την οποιαδήποτε κυβέρνηση. Η κυβέρνηση σχετίζεται με άλλα πράγματα, είναι μια μορφή εξουσίας, άρα
λειτουργεί ως ενδιάμεσος κράτους και κοινωνίας. Δεύτερο, έχουμε δυνατότητες να στήσουμε κάτι από κάτω προς τα πάνω, αλλά ταυτόχρονα και από πάνω προς τα κάτω. Αυτό υπάρχουν παραδείγματα πολλά, κύριε Σαχίνη. Δηλαδή, δεν ξέρω την ηλικία του αγαπητού ακροατή, εγώ το πρόλαβα πάντως ηλικιακά, πρόλαβα το στήσιμο του Πασόκ του Ανδρέα Παπανδρέου στη δεκαετία του 70 και του 80. Όπου μέσα από την αυτοοργάνωση μπόρεσε και πήρε στοιχεία από την κοινωνία και βρέθηκε σε μια σε έναν διαρκή διάλογο με την κοινωνία. Αργότερα το τι έγινε είναι άλλο κάτι. Είναι άλλο καπέλο και... είναι άλλο κάτι. Απλώς όμως... Έχετε απόλυτο δίκιο. Η Κρήτη είναι ένα ανοιχτό πειραματικό εργαστήριο. Ακριβώς. Σε πολλά καφενεία στεινόντουσαν οργανώσεις του ΠΑΣΟΚ χωρίς να έχει ιδέα η κεντρική καθοδήγηση του ΠΑΣΟΚ. Δηλώναν ΠΑΣΟΚ απλά. Ακριβώς. Τι λέμε λοιπόν τώρα. Εμείς τι μπορούμε να κάνουμε αυτή τη στιγμή, χάρη στον τομέα πληροφορικής και επικοινωνιών. Εάν γνωρίζουμε και ξέρουμε τα όρια του καθενός μας. Δηλαδή, έχουμε από τη μια μεριά την κοινωνία. Έχουμε τα κόμματα, αλλά έχουμε και το κράτος. Τι είναι το κράτος αυτή τη στιγμή. Έχω ένα κράτος το οποίο διευρύνεται διαρκώς. Η διοικητική μηχανή, η κρατική μηχανή δεν κάνει τίποτα άλλο παρά να διαμεσολαβεί πελατειακά και να προστατεύει συγκεκριμένα συμφέροντα. Και επειδή ο πολλής ο κόσμος, και να μου το επιτρέψουν το βαρβαρισμό πολλής κόσμος, επειδή περισσότεροι από εμάς ταυτίζουμε το κράτος με μια κομματική γραφειοκρατία, θα μου επιτρέψετε να διαφωνήσω. Και δημιουργούμε μάλλον μια λανθασμένη εικόνα για το κράτος. Το κράτος έχει μια σχετική αυτονομία. Και αλίμονο στο πολιτικό κόμμα που είναι δομημένο όπως είναι δομημένο μακριά από την κοινωνία, αρχηγικά, με όλα τα αρνητικά, αλίμονο σε εκείνο το κράτος, το πολιτικό κόμμα που δεν λάβει υπόψη του αυτού του είδους τη γραφειοκρατία. Τον έφαγε. Κάτι αντίστοιχο συμβαίνει και στις Βρυξέλλες με τη γραφειοκρατία. Απλώς στην Ελλάδα δεν μας είχε έρθει τόσο έντονα έτσι, η μυρωδιά αυτή. Δυστυχώς. Για να καταλάβουμε και με ποιο τρόπο παίρνονται και αποφάσεις εκεί πέρα. Έτσι, γιατί δεν είναι όμορφα αγγελικά πλασμένος ο κόσμος εκεί. Και μην ρίχνουμε δηλαδή όλο το ανάθεμα στο ελληνικό πολιτικό σύστημα, στην Ελλάδα, στον ελληνικό κοινοβουλευτισμό, σε όλα αυτά. Υπάρχουν και αλλού προβλήματα. Επιστρέφω στο κράτος. Το κράτος έχει γίνει ένας πανίσχυρος πόλος εξουσίας, όπως λέω στο άρθρο. Και ελέγχει ή επιδιώκει να ελέγξει και να αποδιγετήσει, να χειραγωγήσει την κοινωνία. Εδώ είναι ο ρόλος του κόμματος. Ένα κόμμα που ισχυροποιείται διαρκώς, που αναβαθμίζεται διαρκώς, μέσα από μια ουσιαστική σχέση με την κοινωνία, δεν έχει να φοβηθεί τίποτα από τέτοιου είδους μηχανισμούς. Είχαμε πρόσφατα αυτά που βγήκανε σε σχέση με τους οτακουστές και τα διάφορα άλλα, ήπια αυτά, δεν θέλω να μπω στην εφαρμοσμένη πολιτική. Όμως, ποιο πολιτικό κόμμα που αντέδρασε είχε, αν θέλετε, έφερε σοβαρό πολιτικό αποτέλεσμα? Κανένα. Γιατί, για τον απλούς αυτό λόγο, ότι δεν έχουν σχέση με την κοινωνία. Αφήσαν τους περισσότερους αδιάφορους. Εντάξει, το τι έγραψε ο δημοσκόπος ή η γνώμη, που και εκεί υπάρχει θέμα, είναι το κάτι άλλο. Τι κάνουμε λοιπόν εμείς, τι λέμε? Συμμετοχή άμεση της τοπικής κοινωνίας, άμεση συμμετοχή των ομάδων ανθρώπων που έχουν είτε κοινά χαρακτηριστικά είτε ετερογένεια, και μας ενδιαφέρει η ετερογένεια, γιατί προκειμένου μέσα από τη συμμετοχή αυτών των ανθρώπων να φτάσουμε επιτέλους σε ένα δημοκρατικό σχεδιασμό. Δεν μου λέτε όμως, αυτή η συμμετοχή μήπως καταδειχτεί, επανέρχομαι στο μήνυμα του Σπύρου με έναν άλλο τρόπο,
Ατελέσφορος, δηλαδή εμείς μπαίνουμε μέσα στις πλατφόρμες με την τεχνολογική δυνατότητα, καταγράφουμε σε ένα διάλογο τις απόψεις, αλλά θα το πω κατά το κοινό λεγόμενο, τρώμε πόρτα από κάθε σύστημα, πολιτικό, κομματικό, κρατικό, ακριβώς, διότι εδώ διακυβεύονται τα θέσφατα τα δικά τους. Δεν λαμβάνονται υπόψη. Σας έχω μια έντιμη απάντηση. Δεν γνωρίζω. Δεν ξέρω. Δεν μπορώ να ξέρω, δηλαδή, εκ των προτέρων. Υπάρχει μια αβεβαιότητα. Είναι δεδομένο. Πώς όμως μπορούμε να μειώσουμε την αβεβαιότητα σε σχέση με το προσδοκόμενο αποτέλεσμα? Αν συμμετέχουμε, μου λέτε, μαζικά, αυτό σημαίνει να συμπεριφερθούμε ως πολίτες και όχι ως υπήκοοι. Ακριβώς. 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 Αλλά αυτό προϋποθέτει και μια παιδεία. Αυτό προϋποθέτει, αν θέλετε, και μια παρέμβαση κάποιων πολιτικών κομμάτων που έχουν ιδεολογία και που έχουν αναγάγει την πολιτική σε πραγματική πολιτική και όχι μικροπολιτική. Δεν είναι εύκολη. Συζητάμε πολιτικά, όχι και ιδεολογικά. Μακριά από εμάς αυτά που γράφουν τα διάφορα αρδάκια κτλ. Τα έχουμε δει στα social media. Τους έχουμε φάει στο κεφάλι και αυτούς. Όμως, έχει τέτοια δύναμη ο κόσμος. Υπάρχει τέτοια λαϊκή σοφία που είναι ένα από τα στοιχεία που προσεγγίζουμε με τον πληθωπορισμό. Και υπάρχουν και ορισμένα άλλα πράγματα τα οποία μπορούμε να προσεγγίσουμε, που έχουμε τη δυνατότητα τουλάχιστον να το παλέψουμε. Δηλαδή, το να βάλουμε μπροστά άγνωστο πλήθος χρηστών μέσα από μια ανοιχτή πρόσκληση. Πείτε μας τη γνώμη σας γι' αυτό. Να σας φέρω ένα παράδειγμα. Πάρτε και κάντε το εσείς ως Νέα Κρήτη. Εσείς ξέρετε ότι ως περιφέρεια είσαστε η μοναδική περιφέρεια που αύξησε τον πληθυσμό της στη δεκαετία. Μάλιστα. Το ξέρετε αυτό? Βεβαίως. Μάλιστα. Έχει γίνει κάποια έρευνα? Ναι, έχει γίνει και έρευνα. Ωραία. Πού το αποδίδει? Στις οικονομικές και κλιματολογικές συνθήκες. Μόνο κλιματολογικές, κύριε Σαγίνη, και τις οικονομικές. Τίποτα άλλο? Μόνο. Αυτό αποδίδει η έρευνα. Μάλιστα. Ο πολιτισμός, ο κριτικός. η σχέση των ανθρώπων μεταξύ τους. Το γεγονός ότι μετέτρεψαν το χώρο σε τοπίο. Και βιώνουν το τοπίο, βιώνουν το χώρο και περνάνε διαχρονικά κάποιες αξίες, ο αξιακός κώδικας. Εσείς που δεν υπάρχει αλλού ενδεχομένως. Έχετε δίκιο. Δηλαδή γυρνάει ο άλλος και σου λέει: είμαι κριτικός, είμαι ντρέντος. Είμαι ίσιος, είμαι ευθύς. Καταλαβαίνω τι θέλετε να πείτε. Δεν το άκουσα άλλο αυτό. Ακούστε τώρα, κύριε Σκουτέρη. Εδώ λέει ο φίλος μου ο Βασίλης. Εγώ συμφωνώ με τον κύριο Σκουτέρη. Στο κάτω-κάτω της γραφής, αν οργανωθούμε μέσα από αυτή την τεχνολογική δυνατότητα ως πολίτες με παρεμβάσεις, την πρώτη φορά δεν θα μας λάβουν υπόψη, τη δεύτερη φορά δεν θα μας λάβουν υπόψη, την τρίτη φορά να είμαστε ένα πλειοψηφικό ρεύμα, μπορούν να μην το κοιτάξουν στα μάτια. Πολύ απλά θα τιμωρηθούν. Αυτό λέει εδώ. Λοιπόν, έχει απόλυτο δίκιο. Εντάξει, έχει δίκιο, όχι επειδή συμφωνούμε. Μου φέρνει στο μυαλό το εξής. Έχουμε παραδείγματα όπου υποχρεώθηκε η κυβέρνηση και πήρε πίσω μέτρα. Από τι? Από το σάλο που προεκλήθη στα social media. Ναι. Γιατί θα παρακολουθούν και αυτοί. Έτσι. Μπορεί να ελέγχει συστημικά μέσα η κυβερνητική πλευρά, αλλά παρακολουθούν τα πάντα. Βλέπουν τα πάντα. Αν λοιπόν υπήρχε από κάτω, από την κοινωνία, και κακώς λέω από κάτω, κοινωνία είναι ψηλά, είδατε, γλώσσα λανθάνουσα, από κάτω, τι είναι αυτό το πράγμα που λέμε, η κοινωνία, στην προμετωπίδα, μπροστά. Κοιτάξτε, σας λέω, εδώ η εκπομπή έχει την τάση να ακούει και τους ακροατές. Λέει εδώ φίλος μου ο Σιμεών, που είναι και οδηγός σε ταξί. Μάλιστα. Η συμμετοχή του κόσμου στα προβλήματα της πόλης, που είναι ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα, να τα λέμε λέει όλα, να ένα ωραίο παράδειγμα, είναι στην Πάτρα. Ο δήμαρχος είναι κομμουνιστής, αλλά ακόμη και μη κομμουνιστές ακολουθούν σε αυτή τη συμμετοχή. Δεν φτάνει αυτό βέβαια, αλλά πρέπει να ανεβάσουμε λίγο λέει περισσότερο τον πήχη και να δούμε και το ζήτημα των εξουσιών και τι σημαίνει πρακτική συμμετοχή, μου γράφει εδώ ο Σημαίων. Ωραία. Τι μπορούμε να κάνουμε? Μπορούμε να απαιτήσουμε
την συμμετοχή μας με πολύ έξυπνο τρόπο. Δηλαδή, δημιουργούμε ομάδες με άγνωστο πλήθος χρηστών. Ο καθένας στον τομέα του. Ή ο καθένας στο γεωγραφικό του χώρο. Ή ο καθένας στον εργασιακό του χώρο. Και δημιουργούμε κοινότητες στο διαδίκτυο. Μέσα από τις οποίες κοινότητες μπορούμε να υποβάλουμε, να καταγράψουμε θέματα και να προτείνουμε λύσεις. Επίσης μπορούμε να ζητήσουμε στις προτινόμενες λύσεις να τις αξιολογήσουμε τόσο σαν μέλη της ομάδας, όσο και να ζητήσουμε από άλλους να τις αξιολογήσουν. Αν αυτό συγκεντρώσει έναν ικανό αριθμό χρηστών, κύριε Σαχίνη, να ξέρετε ότι δεν θα πέσει έτσι, δεν θα φύγει. Δεν θα είναι μια επιχείρηση χωρίς αποτέλεσμα. Και να ξέρετε ότι πρώτα απ' όλα τα ίδια τα κόμματα θα έρθουν κοντά. Το πρόβλημα ξέρετε ποιο είναι, θα σας το πω ευθέως. Μάλιστα. Λειτουργεί αυτό. Κάνουμε μια υπόθεση εργασίας. Τα κόμματα που θα έρθουν, προσέξτε τι θα σας ρωτήσω, θα το λάβουν υπόψη ή θα πάρουν ψήγματα αυτού για επικοινωνιακή χρήση, ούτως ώστε να το κάνουν και ρεκλάμα προεκλογική και μην τον είδατε τον Παναγή την επόμενη της κάλπης. Ο κίνδυνος είναι υπαρκτός να το κάνουν ρεκλάμα. Και σίγουρα από κάποια κόμματα θα γίνει ρεκλάμα. Αλλά τα κόμματα που θα το πάρουν στα σοβαρά υπόψη. Ναι. Και θα θεμελιώσουν μια ουσιαστική σχέση με τις ομάδες αυτές, άρα με την τοπική κοινωνία, άρα και με την ευρύτερη κοινωνία, μόνο όφελος θα έχουν. Μάλιστα. Και εκτιμώ ότι υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι σε όλα τα κόμματα που τουλάχιστον έχουν δύο δράμια μυαλού παραπάνω, δηλαδή είναι έμπειροι, αλλά ταυτόχρονα θέλουν και να βοηθήσουν. Δεν είμαι μηδενιστής και μακριά από μένα ο μηδενισμός. Και το σακούλιασμα, το καταλάβαμε αυτό. Το σακεί όλοι. Λοιπόν, θα σας πάω σε μια κόντρα παρέμβαση. Είναι της φίλης μας Ιφηγένειας. Λέει, όχι κύριοι, αφήστε τις πλατφόρμες και τη δύναμη που έχουν. Η κοινότητα και ό,τι συνεπάγεται είναι ο πυρήνας της κάθε είδου ανάπτυξης, ύπαρξης ουσιαστικής, εθνικής, κοινωνικής και ψυχολογικής. Το ζήτημα της κοινότητας σηκώνει εκπομπή. Ας πάψουν λοιπόν όλοι με τα μοντέρνη προοδευτικοί να το κρύβουν στον ντουλάπι. Δεν κρύβεται, γιατί είναι στην τελική και ο πυρήνας ύπαρξης ενός έθνους. Μάλιστα. Η ευθεία απάντηση. Ως μοντέλο οι κοινότητες έχουν εξαντλήσει το χρόνο τους. Έχουν εξαντλήσει και τις δυνατότητες τους. Αυτό γιατί ο ελληνισμός επικράτησε χάρη στον οικουμενισμό του. Εάν εγκαταλείψουμε τον οικουμενισμό, και αν θέλετε ο οικουμενισμός είναι και μια απάντηση στην παγκοσμιοποίηση. Αν εγκαταλείψουμε λοιπόν τον οικουμενισμό, αν εγκαταλείψουμε και την δυνατότητα επικοινωνίας, το έχουμε χάσει το παιχνίδι. Θα σας φέρω ένα παράδειγμα. Κύθυρα, 3.500 κάτοικοι. Έχετε υπόψη ότι αυτή τη στιγμή στην Αυστραλία υπάρχουν 70.000 κυθύριοι, πρώτης, δεύτερης, τρίτης και τέταρτης γενιάς. Μάλιστα, καλά το λέτε. Οι τσιριγότες είναι εκεί, στην Αυστραλία. Έχετε δίκιο. Μπράβο. Λοιπόν, όλοι αυτοί οι άνθρωποι, εάν πληθούν να βοηθήσουν τα κύθυρα με έναν έξυπνο τρόπο, με προτάσεις, θα πιστεύετε ότι δεν θα ενεργοποιηθούν? Για ποιες κοινότητες θα μιλήσουμε τότε? Το ίδιο... γιατί ο ελληνισμός δεν είναι μόνο εδώ, κύριε Σαχίνη μου. Είναι απανταχού. Εγώ δεν μπορώ να αφήσω ούτε τους 600-700 χιλιάδες νέους ανθρώπους που υποχρεωτικά μετανάστευσαν και δεν μου επιτρέπεται να τους αφήσω. Τους θέλω κοντά και τους θέλω και συμμέτοχους και θέλω να κερδίσω από τις γνώσεις τους, από τις εμπειρίες που έχουν πάρει εκεί που βρίσκονται, από τα βιώματα που έχουν αποκτήσει εκεί που βρίσκονται, από την αγάπη που έχουν για την πατρίδα τους, από τον νόστο που αισθάνονται, και θέλω να τα αξιοποιήσω αυτά. Μου λέει εδώ πέρα ο φίλος ο Παύλος, μια χαρά το λέει ο κύριος Σκουτέρης, δεν είναι μόνο τα κύθυρα, Γιώργο, μου λέει. Τέσσερις φορές πάνω ο Καστελοριζή είναι στην Αυστραλία. Για να ξέρουμε τι λέμε. Ο φίλος ο Κούλης, με αυτόν θα κλείσω, τον Κωνσταντινίδη από τη Θεσσαλονίκη. Λέει, κύριε Σκουτέρη, ο κόσμος είχε διαμαρτυρηθεί το 11. Αφήστε τώρα το διαχωρισμό πλατιών πάνω κάτω δεξιά αριστερά, χωρίς να έχει όλο αυτό το τεχνολογικό υπόβαθρο. Το θέμα είναι ότι όλοι όταν βλέπουν
και εννοεί το σύστημα. Μαζεμένο κόσμο για οποιοδήποτε θέμα, οπουδήποτε, προσπαθούν να τον καπελώσουν. Αν δεν βρούμε αντίμετρα στο καπέλωμα, ακόμη και με τη χρήση τεχνολογίας, δεν έχει νόημα να πάμε παρακάτω. Τι προτείνετε γι' αυτό? Λοιπόν, καταρχήν να συμφωνήσω στον πυρήνα της λογικής του φίλου μας. Στα σίγουρα πρέπει να υπάρχει μια απάντηση σε αυτό που το που ονομάζουμε λειτουργία του συστήματος. Για μένα είναι αυτή τη στιγμή, με δεδομένο ότι έχει χειραγωγηθεί σε σημαντικό βαθμό ο κόσμος, θα πρέπει να πάμε βήμα-βήμα. Και θα πρέπει να στήσουμε ακριβώς αυτές τις κοινότητες στο διαδίκτυο σε πρώτη φάση, προκειμένου να αρχίσουμε να προτείνουμε λύσεις. Και μπορούμε να ξεκινήσουμε όχι μόνον από τις εθνικές εκλογές, αλλά και από τις αυτοδιοικητικές. Ο καθένας έχει άποψη για την περιοχή του. Ας ενεργοποιηθεί για την περιοχή του. Ας έχει άποψη για την περιοχή του. Να τη δομήσει όμως. Εδώ, όσοι υποψήφοι δημοτικοί άρχοντες είναι ελάχιστα έξυπνοι, θα το αξιοποιήσουν. Όχι όμως τη λογική που είπατε προηγούμενα, δηλαδή να πάρουν κάποια ψήγματα, να τα χρησιμοποιήσουν, να το πουλήσουν, αλλά θα τα αξιοποιήσουν στο δυναικές. Έχουμε το φαινόμενο σε αρκετούς δήμους. Είπατε ένα πολύ ωραίο παράδειγμα, μας έφερε ο φίλος μας ο οδηγός του ταξί. Το παράδειγμα του δημάρχου της Πάτρας. Πόσα χρόνια εκλέγει το άνθρωπος? Νομίζω είναι δεύτερη, τρίτη φορά, δεν ξέρω. Τρίτη φορά πρέπει να είναι, ναι, ο κύριος Πελετίδης που εκλέγεται. Τυχαίο? Καθόλου. Έχουμε βέβαια και άλλα παραδείγματα. Είχαμε τα παραδείγματα αυτά που είπα προηγούμενα. Ας πούμε του Σπύρου του Μπενέντου, 24 χρόνια, στέλνους λειψούς. Ο Τάσος ο Αλιφέρης, όσο ζούσε ήταν δήμαρχος. Τυχαίο? Καθόλου. Γιατί είχαν τη σχέση με την τοπική κοινωνία. Νομίζω το παράδειγμα που δώσατε μία μέρα πριν τα δημοτικά συμβούλια, ανοιχτές λαϊκές συνελεύσεις, που δεν μπορούν να γίνουν σε μεγάλες πόλεις, αλλά μπορούν να γίνουν ανοιχτές διαδικτυακές συνελεύσεις. Ακριβώς, ανοιχτές διαδικτυακές συνελεύσεις και μάλιστα ανασυνοικία. Δηλαδή, δεν είναι δυνατόν να περνάνε, ξέρω εγώ, εδώ πέρα να σκάβεται ο δρόμος. Για τους χύψη ο μεγαλόγους να γίνονται αγωγή ομβρίων ή οτιδήποτε. Όχι να σκάβετε, όχι να σκάβετε, να ξαναματασκάβετε. Δεν σκάβετε μία φορά, το ξέρετε. Λοιπόν, τι είπαμε προηγούμενα, μιλήσαμε για δημοκρατικό σχεδιασμό, έτσι. Τι σημαίνει αυτό? Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να προβλεφθεί, να προβλεφθούν και αυτά. Ο δημοκρατικός σχεδιασμός δεν είναι κάτι απλό. Και επίσης θα μπορούσε να γίνει και ένας κατανεμημένος συνεργατικός σχεδιασμός, όπως γράφω στο άρθρο. Αλλά εν πάση περιπτώσει, εντάξει, είναι πολύ πιο προχωρημένα. Βεβαίως, επαναλαμβάνω ότι υπάρχουν στον πληθωπορισμό και εφαρμογές εμπορικές. Και αυτό έχει σχέση με πολλά πράγματα. Λοιπόν, κύριε Σκουτέρη, είναι προφανές ότι θα τα ξαναπούμε. Ανοίξατε μια πολύ ενδιαφέρουσα σελίδα στη συχνότητά μας. Να είστε καλά. Και το λέω όχι από μόνος μου, το λέω από τη συμμετοχή του κόσμου. Θέλω να σας ευχαριστήσω. Για όσους ενδιαφέρονται, το άρθρο είναι στις 10 Δευτέρου 23. Εμείς εκεί το βρήκαμε αναρτημένο στο Μιλιτέρ. Ο πληθωπορισμός και ο σχεδιασμός πολιτικής κομμάτων και παρατάξεων εν ώψη εκλογών. Το επαναλαμβάνω, ο πληθωπορισμός και ο σχεδιασμός πολιτικής κομμάτων και παρατάξεων εν ώψη εκλογών. Είναι μια καλή βάση για συζήτηση, πάρα πολύ καλή. Κύριε Σκουτέρη, θέλω να σας ευχαριστήσω. Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ και κάποια στιγμή να μιλήσουμε για κάτι που το είχατε προβάλει πιο παλιά, για το φαινόμενο της πολιτικής πανούκλας. Με μεγάλη μας χαρά. Πολύ σύντομα, σας το υπόσχομαι. Να είστε καλά. Εντάξει, να είστε καλά κι εσείς. Καλημέρα. Ευχαριστούμε πολύ από πλευράς μου. Ευχαριστώ πολύ και τους ακροατές σας που συνέβαλαν τα μέγιστα στο να γίνει, πιστεύω, ένας επικοδομητικός διάλογος. Να είστε καλά.